Καλησπέρα φίλε και φίλοι της Ανοπέας Ατραμπού είναι 3η 14 Νοεμβρίου του 2023 Θεωρητικά σήμερα ξεκινάει η κινηστία για τα Χριστούγεννα Έχουμε περίπου 40 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα Όχι περίπου 40 μέρες και μετά την 25η ε, του Δεκέμβρη Για να δούμε να αλλάξουμε λίγο φωτισμό Ω, oh, Αυτό είναι ο καλύτερος φωτισμός Λοιπόν η ειδησιογραφία έχει δύο ειδήσει. Οι οποίε ειδήσει αυτές πρέπει λίγο είναι στα πλαίσια τη γεωστρατηγική και στα πλαίσια λίγο του διαστήματο και τη επιστήμης. Ε, θα ξεκινήσω από αυτή την είδηση, η οποία <coughs> πέρασε ε, και δεν ακούμπησε. Αλλά θεωρητικά έχουμε δεχτεί την ισχυρότερη έκλαμψη ακτίνων γάμα που έχει καταγραφεί ποτέ και που έχει πλήξει τη γη. Η είδηση λέει ως εξής, η ισχυρότερη έκλαμψη ακτίνων γάμα που έχει καταγραφεί ποτέ έπληξε τη γη δημιουργώντας ερωτήματα για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια έκρηξη αστέρα στον πλανήτη μας. Στις 9 Οκτωβρίου του 2022, κάμερα προς εμένα, ένα χρόνο, ένα μήνα και πέντε μέρες πριν, «Ξησέισον The third day, έτσι, Klein, Mein, Paparain. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Στι 3 και 21 μετά μεσημβρίας, θα ρίξει 3 και 22, κάτω έχει τα γύφτικα. ώρα Ελλάδο. Μια εξαιρετικά φωτεινή και μακρά διάρκεια έκλαμψη. GRB είναι Gamma Ray Burst, έτσι, ακτίνες γάμα. Εντοπίστηκε από πολλού από του δορυφόρου σε τροχιά γύρω από τη γη. Συμπεριλαμβανομένου και του διαστημικού Intergal, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο ΕΣΑ που ανιχνεύει τέτοιε εκρήξει. Μιλάμε τα δισεκατομμύρια που έχουν φάει επιχειρήσει, εταιρείε και επιστήμονε για να μα δώσουν μια σημαντική αποκάλυψη που λέει ω εξή. Θα στείλουμε και παραπάνω τρία τηλεσκόπια. Ναι, 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 Και ο μισθό σου βλάκα από 700 ευρώ θα πάει 600. Ναι, 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 ναι. Και αυτά θα κοιτάνε στο διάστημα Πάρε μας τα υπάρχοντα, τα πάντα όλα. Έτσι. Όχι, θα αλλάξω φως, μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό. Αυτό. Όχι. Αυτό. Έτσι. Και θα είσαι στην πείνα μέχρι να πεθάνεις. Ναι, 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 Αλλά όταν θα γίνει μια έκρηξη ενός αστερά, πω, 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 θα στην ένα χρόνο, ένα μήνα και πέντε μέρες μετά. Για να λάβεις τα μέτρα σου. Μην είσαι μαλάκας. Να λάβεις τα μέτρα σου. Γίνεται μια έκρηξη πριν από ένα χρόνο. Είναι σαν το ανέκδοτο με του δύο γέρου. Δύο γέρου, ηλικία. 55-60 που λέει ένα στον άλλον. Ωε, του κανένα. Ρε, εσύ του λέει. Λέει ναι, σε νοιάζει αν μείνει έγκυο αυτή η ακλιδούλα που πήγαμε μαζί το καλοκαίρι που μα πέρασε, Λέει άλλος όχι. Ε, να τα βγάλουμε αυτά που μα βόρσε τα μπαλόνια τώρα, καιρό είναι έτσι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Γιατί το χλεβάζω. Γιατί κυρίε και κύριοι, όταν βγαίνουμε και λέμε κάποια πράγματα σχετικά με εξωγήινου τεχνολογίε και αυτά, κάποιοι μα φεδροποιούν. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα μέσα και ένα παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι είναι αυτό. Οι επικυρίαρχοι κάνουν κάποια πράγματα και μα κρύβουν τι πραγματικέ διαστάσει. Να σα πω λίγο όλη την είδηση για να ενημερωθείτε. Αυτή η έκρηξη που ονομάστηκε GRB 2210 α αυτό τώρα ταιριάζει με το ανέκδοτο που λέει παρακαλείτε είτε είτε είτε. Ο υπαρίθμων GRB 22109α με το μηχανάκι να το πάρει από την είσοδο το, στο πανηγύρι γιατί εμποδίζει την είσοδο. Κάθε άλλο παρά συνηθισμένη ήταν. Ήταν ίσω η πιο φωτεινή έκλαμψη ακτίνων γάμα που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Σημειώνει ο Μίρκο Περσάντι από το Πανεπιστήμιο τη Λακουίλια στην Ιταλία. Επικεφαλή συγγραφέα τη ομάδα που δημοσιεύει αυτά τα αποτελέσματα σήμερα στο Πρεδικό Nature Communications. Ένα χρόνο, ένα μήνα, πέντε μέρες μετά. Ένα από του συγγραφεί, ο Ουμπερτίνη, από το Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσική στην Ρώμη και κύριο ερευνητή για το όργανο IBS του Ιντεργκάλ, τη χαρακτηρίζει ω την ισχυρότερα GRB που έχει μετρηθεί ποτέ. Στατιστικά, μια έκλαμψη GRB τέτοιου μεγέθου θα μόνο μία φορά κάθε 10.000 χρόνια. Και γενικώ έχουμε κυρίε και κύριοι την απαταιωνιά που παίζει με τα όλα αυτά τα... τα, πράγματα. Για λίγο να φτιάξω λίγο περισσότερο. Έτσι λοιπόν. Εδώ νομίζω ότι είναι καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα απαταιωνιέ. Η καταιγίδα που έπεσε στο βόλο είναι κάθε 400 χρόνια. Τα νερά που πέσανε στο βόλο είναι κάθε 20.000 χρόνια. Οι σεισμοί που καταγράφονται, ξέρω εγώ, στην Ινδονησία είναι κάθε 5.000 χρόνια. Και τώρα έχουμε και μία έκλαμψη ενό αστέρα, η οποία έρχεται στη γη κάθε 10.000 χρόνια. Και εμεί προετοιμαζόμαστε και αυτό το πράγμα. Για ένα πράγμα. Αυτό. Αυτή η έκλαψη ήταν το αποτέλεσμα έκρηξη ενό αστέρα που απήχε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια έτη φωτό μακριά. Ρε, να μην πω. 2 δισεκατομμύρια έχει γίνει. Και τρέχει εδώ και 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, έχει πάρει στην τουαλέτα 2 και 2 δισεκατομμύρια χρόνια και εμεί σαρώνουμε το διάστημα. Στέλνουμε τα, τα what, τα jumble, τα blubble, όλα αυτά τα λοιπά. Δίνουμε τα λεφτά σαν χαλάζι. Αλλά αυτό δεν το πιάνουμε. Η έκρηξη ενεργοποίησε τους ανιχνευτές κεραυνών στην Ινδία, πάνω από την οποία καταγράφηκε το απόγειο της GRB. Η ροή φωτονίων της έκλαμψης φώτιζε την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και μέρος της Αυστραλίας, ενώ όργανα στην Γερμανία εντόπισα σημάδι ότι η ιονόσφαιρα της γης διαταράχτηκε για αρκετές ώρες από την έκρηξη. Τι σας λέω εγώ ότι έχει ιονιστεί η ατμόσφαιρα. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Θα τελειώσει λιγότερος, έτσι δεν είναι πολύ μεγάλο. Λέει, τα συμπεράσματα από την ανάλυση των επιπτώσεων της έκρηξης. Τρομακτικά. Καθίστε πιο λίγο νεράκι. <coughs> Η ονόσφαιρα είναι το στρώμα της ανώτερης ατμόσφαιρας της Γης. Σε υψόμετρο από 50 έως 950 χιλιόμετρα που περιέχει ηλεκτρικά φορτισμένα αέρια, το πλάσμα. Η σταθερότητα του ιονισμού της γήινης ατμόσφαιρας διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο για την εξέλιξη και τη διατήρηση της ζωής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ισχυρή μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου στην επάνω πλευρά της ιονόσφαιρας και αύξηση του ιονισμού στην κάτω πλευρά της ιονόσφαιρας. Η ESA, European Space Association, υπογραμμίζει ότι η ανάλυση των επιπτώσεων της έκρηξης θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες για τις μαζικές εξαφανίσεις στην ιστορία της Γης. Επίσης, το συγκεκριμένο συμβάν ενισχύει την ιδέα ότι μια έκρηξη αστέρα σούπερ στο δικό μα γαλαξία μπορεί να έχει σοβαρέ συνέπειε, βλάπτοντας το στρώμα του όζοντος και επιτρέποντα την επικίνδυνη περίοδο ακτινοβολία του ηλίου να φτάσει στην επιφάνεια τη γη. Λοιπόν, αυτά τι λένε οι επιστήμονε και τα σεβόμαστε. Το χάρπ που ρίχνει αβέρτα κουβέρτα, που μα έφερε το κόκκινο χάρπ εδώ στην, είναι, στην Ελλάδα, που φώναζε ο Τσοκαλά ότι ο Ολυμπιακό έφερε το σέρα. Ε, στην Ελλάδα είναι ένα εργαλείο το οποίο τροποποιεί τον καιρό και κάνει σεισμούς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε λίγο εμένα τι με προβληματίζει. Αυτό έγινε 9 Οκτωβρίου του 2022. Εάν βάλετε στο Earthquake Now, το οποίο είναι ένα site παγκόσμιο, τους σεισμούς που υπάρχουν πάνω από 6 ρίχτερ, από τις 9 Οκτωβρίου του 2022 μέχρι και τώρα και τους τσεκάρετε με τα προηγούμενα 3 χρόνια θα δείτε ότι υπάρχει μια αύξηση στους σεισμούς περίπου 30% αυτούς τους μέγας σεισμούς που λέμε παγκοσμίω. Αλλά εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι το εξή: Ένα γεγονότο, όπως έλεγε και ο Σημήτης, το οποίο το γεγονός αυτό είναι σε απόσταση 2 δισεκατομμύρια έτη φωτός, σημαίνει ότι από τη στιγμή που αυτοί οι ανιχνευτές, ανιχνευτές λέει κεραυνών, που τα έχουμε δει αυτό στο Storm και σε, σε άλλε ταινίε. Θα έπρεπε να το έχουν συνειδητοποιήσει και να το πάρει χαμπάρι από τη στιγμή που έρχεται. Και θα ήταν μια τρομακτική ευκαιρία για του επιστήμονε να έχουν εντοπίσει περίπου πού είναι αυτό το νεφος τη εκρήξεω τη έκλαμψη των ακτίνων Γ και να το τροποποιήσουν. <coughs> Δεν υπάρχει κανένα συμβάν όσο αφορά τους δορυφόρους που είναι γύρω από τη γη. Δεν έχει υπάρξει μία πτώση ενό ραδιοφωνικού προγράμματο, ενό τηλεοπτικού προγράμματο. Δεν έχει υπάρξει μία ηλιακή καταιγίδα που είναι κάτι παραπλήσιο. Δεν έχει υπάρξει μία πτώση ενό starlink από αυτά που έχει ο Elon Musk. Κυρίε και κύριοι, είναι μία πληροφορία επιστημονική η οποία ακυρώνεται από μόνη τη αφού πλέον καταλαβαίνουμε ότι όσα λεφτά και να δώσουμε, οι κύριοι αυτοί δεν κάνουν το βασικότερο κομμάτι από όλα. Δεν κάνουν πρόβλεψη κάνουν μετέπειτα εκτίμηση. Θεωρώ ότι πράγματι είναι μια σημαντική ε, είδηση, αλλά έχει συμβεί πριν από ένα χρόνο, ένα μήνα και πέντε μέρες. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι άλλο κύριε και κύριοι και έχει σχέση με την Ελλάδα μας. Έχει φωτογραφηθεί αυτό που λέγεται Dual Red Spike, δηλαδή διπλός κόκκινος ερυθρός στροβιλίζων κεραυνό στο Αιγαίο, πως έλεγε ο Εύερτ κάπου λέει να αγναντίζει το Αιγαίο για τον, να κάνουμε λέει ένα <κυρίζει> άγαλμα για τον, για τον Ελίτη νομίζω είχε πει λέει για να αγναντίζει τον... το Αιγαίο δεν ξέρω ποιος έχει πεθάνει πρώτος λοιπόν το θέμα είναι κύριε και κύριοι ότι είμαστε σε μια ε περιοχή η οποία περιοχή αυτή περιλαμβάνει τρομερές για την Ελλάδα λέω τρομερές κακοκαιρίες ένα Τρομερές βροχοπτώσει. 2. Ενεργοποίηση των σεισμών. 3. Εντυπωσιακό κόκκινο σέλα. Όπου ακόμα δεν μα έχουν εξηγήσει οι επιστήμονε ε, πώ είναι δυνατόν κάτι το οποίο δεν συμβαίνει να συμβεί. Και αυτό το σπάνιο διπλό strike των κεραυνών πάνω ακριβώ από το Αιγαίο. Τα οποία αυτά και κύριοι προμηνύουν ότι η ατμόσφαιρα στη γη και ειδικότερα στην Ελλάδα έχει ίωνιστη, ε, ιονιστεί πιθανόν τεχνικός, τεχνιέντος, έτσι, από εκεί στο Κόσοβο και όλα αυτά. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή το κόκκινο σέλας, όπου έψαξα όλες τις ε, εφημερίδες όλων των περιοχών της Χερσονήσου του Έμου, δηλαδή και την Αλβανία και το Κόσοβο και τη Γιουκοσλαβία και τα Σκόπια και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μόνο στη Βουλγαρία υπάρχει μια μικρή εμφάνιση Στι άλλε περιοχέ δεν υπάρχει καθόλου. Κόκκινου, έντονο κόκκινο βόρειου Έλλα. Και δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή στον κόσμο αυτό των dual, δηλαδή των διπλών κόκκινων ε, σπιναριστών κεραυνών, οι οποίοι είναι πάνω από το Αιγαίο. Νομίζω ότι είναι η προετοιμασία κάποιων αμυνών, ούτω ώστε να μην γίνει μια. Θα σα φανεί περίεργο, μια εχθροπραξία Μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, τη στιγμή που υπάρχει αυτό μεταξύ του Ισραήλ και τη Λωρίδα τη Γάζα. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το σχέδιο ε, που έχουν οι Ισραηλίτες και γιατί γίνεται όλη αυτή η επίθεση στη Λωρίδα τη Γάζα και γιατί τώρα. Λοιπόν, να σα πω πολύ απλά και μπορεί κάποιοι να πιστεύετε άλλα πράγματα. Ξέρετε, fake news υπάρχουν πάρα πολλά. Εδώ δεν είναι ούτε ψεύδο επιστήμη, ούτε fake news. Αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι. Δεν βγαίνουν αυτά που λένε οι επιστήμονε, είναι μια μπαρούφα και μισή. Ότι τάχα μετά από ένα χρόνο, ένα μήνα και κάτι μέσα τα λοιπά, για κάτι το οποίο δεν μα έχουν, έχουν, δείξει ούτε μία, ούτε μία ε, φωτογραφία, α πούμε. Έστω το ότι έπιασαν όλα αυτά τα υποτιθέμενα ραντάρ που κοστίζουν δισεκατομμύρια, ακούμε τώρα το τηλεσκόπιο λέει, που κόστισε 7 δισεκατομμύρια. 7 δισεκατομμύρια είναι ακριβώ όσο χρειάζεται να φάνε, ε, το Ένα μπορώ να πω εβδομαδιαίο γεύμα όλοι, τι να πω, μηνιαίο γεύμα όλοι οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αυτό είναι κάτι άλλο λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι το οποίο σχετίζεται λίγο με αυτά τα πράγματα αλλά ε, θέλω να πω και εγώ την άποψή μου γιατί κάποιοι νομίζουν ότι τα λέμε έτσι για να κάνουμε κλικ και οτιδήποτε άλλο λοιπόν, τώρα υπάρχει μια εντυπωσιακή ε, Πώς το πω, ένα εντυπωσιακό κύμα ακτίνων fake news σχετικά με το Ισραήλ και, την, και τους Παλαιστίνιους και στη Γάζα και οτιδήποτε άλλο και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή οι νεκροί που υπάρχουν στη Γάζα είναι 11.320 σε περίπου 31 και 8, σε περίπου 39 μέρες. 40 μέρες συμπληρώνονται αύριο. Οι Ισραηλίτες όπως είναι φυσικό μπήκαν μέσα στη λεωρίδα της Γάζας, πήγανε στο κοινοβούλιο της Γάζας, το, το πιάσανε, το ε, σηκώσαν και τη σημαία πάνω και για να δείτε πόσα fake news υπάρχουν έτσι, εκατέρωθαν γιατί ο πόλεμος δεν έχει κανόνες, απορώ όπως λένε εγκλήματα πολέμου. Από τη στιγμή που ξεκινάει ο πόλεμος είναι ένα έγκλημα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κυρίε και κύριοι, ε, τι λένε. Λένε ότι οι Ισραηλίτες, επειδή τις Χαμάς κάναν την επίθεση και βιάσαν, κάναν ραν και λεπά, που τώρα ψάχνουν να βρουν τους βιασμούς, αλλά όλοι όσοι έχουν βιαστεί, είτε άντρες είτε γυναίκες, είναι νεκροί, βρίσκουν κάποια αυθαίρετα αποτελέσματα τα οποία τα στέλνουν στη Βουλή του Ισραήλ και το Ισραήλ έχει διατάξει πόλεμο να μπει μέσα στη Γάζα και οτιδήποτε άλλο. Συν τη άλλη, υπάρχει και ένα μήνυμα του Biden, αυτό που ξεχνάει να του δώσει ολούδια να τα βάλει σε ένα μνημείο, παρά να τα δώσει μια κυρία δίπλα. Λοιπόν, ο οποίο λέει, κάνει μια έκκληση και λέει στι οικογένειε αυτών που έχουν ομήρου. Κάντε υπομονή, ερχόμαστε. Τι σημαίνει το κάντε υπομονή, ερχόμαστε, κυρίε και κύριοι σημαίνει ότι πλέον τα ομάδα Δέλτα και τα Σίλ που είναι από την Αγγλία και όλο το ΝΑΤΟ κλπ. είναι έτοιμοι να κάνουν επιθέσει μέσα στη Γάζα μαζί με του Ισραηλίτε, ούτω ώστε να βρουν του ομήρου. Θέλω από αυτό το σημείο να υποστηρίξω κάτι το οποίο όσο περνάνε οι ημέρες εμένα αυτό μου λέει. Δεν πρέπει να ζει κανένας μα κανένας όμηρος. Εάν ζουνε ζουνε 10-15 όμηροι το πολύ ή 70 στη χειρότερη που γυρνάει και λένε η Χαμάς ότι θα σας δώσουμε 70 για 5 μέρες να μην κάνετε εχθροπραξίες. Δεν έχει λόγο το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, εφόσον έχει σαρώσει τα πάντα, να μην συνεχίσει τις εχθροπραξίες. Και σας είχα πει από την αρχή, από αυτή την εκπομπή, την οποία την ακούτε και πάρα πολύ ε, θυμίζετε πράγματα, ότι δεν θα λογίσουν οι όμοιροι για το Ισραήλ, βρήκε ευκαιρία να μπει μέσα στη λωρίδα της Γάζας και να τα διαλύσει όλα. Γιατί όμως θέλει να τα διαλύσει όλα και καταρχήν να σας πω ότι από τους περισσότερους από 240 ομήρους μέχρι στιγμής αυτές 40 μέρες έχουν απελευθερωθεί μόνο τέσσερις. Άρα κυρίες και κύριοι για μένα μέχρι να απελευθερωθούν και οι άλλοι η κάζο η κάζο είναι το 20 λεπτό της εκπομπής, η κάζο ότι δεν είναι εν ζωή. Και θα το πω πολύ απλά. Δείξανε τις Χαμάς, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω συζητήσει και με Άραβες, οι οποίοι έχουν καταγωγή κυρίω από το Λίβανο, δείξαν τη Χαμά οι οποίοι υπάρχει και μια περίπτωση να είναι δάχτυλοσπροχνούμενοι όχι από το Χεσμολάχ μόνο αλλά και από το ίδιο το κράτο του Ισραήλ, από του ε, ε, Σιωνιστέ και όχι από το κράτο του Ισραήλ του Εβραίου, ότι αυτοί δεν του νοιάζει να καταλάβουν μέρη και αυτά και δεν υπάρχει σκοπό για την αντεπίθεση που κάνανε αυτοί, αλλά σκοπός είναι το ερωτικό και μάλιστα αν ξέρετε όλοι, γιατί το Κοράνι λέει ότι πράγματι όταν θα σκοτώσει κάποιον αλόθεσκο θα πα πάνω και θα έχει 72 παρθένε, θα τρώ πιλάφια και θα έχει 72 παρθένε οι οποίε θα κάνει έρωτα μια ζωή. Δηλαδή θα ξεπαρθενιάζει νεαρέ κοπέλε. Αυτό κάνουν και αυτοί κυρίε και κύριοι. Βιάσαν κοπέλε, βιάσαν κοπέλε παραφύση, όργια. Από την κοπέλα τη Γερμανίδα έχει βρεθεί ένα κομμάτι κόκαλο μόνο το οποίο ήταν στη μέση του μπουτιού. Άρα κοπέλα, έχετε μαχιστεί, οι τελευταίε φωτογραφίε είναι πάνω στην καρότσα ενό φορτηγού, την οποία σχεδόν την δαχτυλιάζανε παντού. Έχουν βιαστεί άντρε, έχουν αποκεφαλιστεί άντρε. Έχουν, συγγνώμη που θα τα πω αυτά πράγματα, υπάρχει ηλιακό προ, ε, προσδιορισμό για την εκπομπή, αλλά πλέον πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Χρησιμοποίησαν μαχαιρία, ξεκυλιάσανε ανθρώπου, βγάλαν τα άντερα έξω, τα αφήσανε ε, για να δείχνουν ότι έχουν ξεκυλιάσει Εβραίου. Οι περισσότεροι που σκοτωθήκαν από του 1200 400 πόσου Σκοτωθήκα στο Ισραήλ, ήταν σε αυτό το rave party. Το rave party δεν είχε αστυνομία. Πολλά πράγματα αρχίζουν και χωλένουν. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω λίγο να πάμε από την άποψη, γιατί κάποιοι μου χαρακτηρίσανε ε, τη χαμάς ίδιο επίπεδο με τους αγωνιστές, ας πούμε, του 1821. Επειδή εδώ πέρα μέσα έχω διατηρήσει μια άποψη, όχι γιατί φοβάμαι, ε, μια άποψη η οποία λέει τα καλά και τα κακά και για την κάθε μια πλευρά. Θέλω να σα πω κάποια πράγματα. Προφανώ πρέπει να υπάρχει κράτο του Ισραήλ. Ένα. Προφανώ το κράτο του Ισραήλ δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένο με τη λωρίδα τη Γάζα που είναι σαν το νησί τη και μένουν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Δύο. Προφανώ υπάρχει στρατό τη Παλαιστίνη που αντιστοιχεί με την παλιά την PLO και την Φατάχ και η Φατάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Όχι η Η PLO κακό έχει χαρακτηριστεί γιατί η Πιελών είναι σαν το ΕΟΚΑ αντίστοιχα, αντίστοιχα στην Κύπρο και αντίστοιχα ξέρω εγώ εδώ πέρα τα αποσπάσματα α πούμε του, του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λοιπόν. Η ΧΜΑΣ εδώ συνεπικουρούν όλοι είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Μπορεί να το πεις απελευθερωτική, αλλά η απελευθερωτική. Σκοπό έχει την απελευθέρωση και όχι το ξεπαρθένιασμα με βιασμούς νεαρών κοπελιών, κοριτσιών, το ξεκύλιασμα μικρών παιδιών και ούτω καθεξής. Ούτως ή άλλως κύριε και κύριοι πρέπει να ξέρετε ότι η... Η... τα περισσότερα παιδιά που έχουν σκοτωθεί, για τις... γιατί από τις 11.300 άτομα τα οποία έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και αυτά, τα, τα περίπου 3-4.000 είναι παιδιά, χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς που σκοπό δεν έχει την απελευθέρωση του κράτους της Παλαιστίνης αλλά σκοπό έχει να είναι σε μία μόνιμη αντιπαράθεση επειδή αυτά είναι τα συμφέροντα της μαύρης και της λευκής αδερφότητας με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ σκοπό βάζουν ως ασπίδα τα μικρά παιδιά δηλαδή βάζουν παιδάκια 5 και 6 χρονών και 7 χρονών Στι αίθουσε πάνω από τα νοσοκομεία και όπω έχει βγει από ανεξάρτητε πηγέ, τα αρχηγεία του είναι κάτω από τα νοσοκομεία, συνήθω στο δεύτερο και τρίτο υπόγειο κάτω από τα νοσοκομεία. Και αυτό στο, σκοπεύει αυτή τη στιγμή να χτυπήσει η... το IDF, η Israeli Defense Forces. Λοιπόν, τώρα, αν αναρωτηθούμε τι ακριβώ θέλει η Χαμά, α το πάρουμε ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Η Χαμά, καταρχήν, από την αρχή να ξεκινήσουμε με την υπόθεση ότι Έχοντα γνώση από τι περιοχέ του Ισραήλ και τη Παλαιστίνη από πλευρά συλλεκτική και με χάρτε και αυτά κτλ., ξέρω πολύ καλά ότι το κράτο του Παλαιστίνη ήταν ένα κρατεό κράτο το οποίο μάλιστα το βοήθαγε η Αγγλία. Η Αγγλία τραβήχθηκε και έτσι έγινε το κράτο των Εβραίων, το οποίο μάλιστα του λέγανε από το 20 πηγαίνετε και πέρα μέσα. Το κράτο τη Παλαιστίνη κάποια στιγμή θα γίνει εβραϊκό, όπω και έγινε και όπω παραδείγματο χάρη σα εξήγησα το Σάββατο με τον Ζεκάρια Σίτσιν που ήταν Ρώσο, α το πούμε έτσι, Ρώσο-Εβραίο γεννημένο. Ω Αζέρο αζερο Ρωσο, Εβραίος, στον Πακού του Αζερμπαϊτζάν. Μετά πήγε στην Παλαιστίνη γιατί εκεί του λέγανε ότι θα γίνει το κράτο Ισραήλ. Πέρασε ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετέπειτα έγινε το 48-49 το de jure και de facto αναγνώριση του Ισραήλ. Το οποίο έπαιρνε κάθε χρόνο τα εδάφια από, το, από την Παλαιστίνη. Το, στο περίφημο ε, προ τον πόλεμο των 6 ημερών η, το Ισραήλ πράγματι πετάει έξω και να τα λέμε τα πράγματα από το όνομά του, Καμιά 500 με 700.000 άτομα φύγανε από τα εδάφη της Παλαιστίνης και μπορεί και πάρα πολύ τόσο περίπου να είναι και οι απώλειες που υπάρχουν όσο φορά από την πλευρά της Παλαιστίνης. Άρα, να το πούμε έτσι πολύ απλά, υπάρχει μια γενοκτονία πριν και υπάρχει μια γενοκτονία που πάει να γίνει τώρα. Δεν ξεπλένεις γενοκτονία με γενοκτονία, δεν ξεπλένεις ε, έγκλημα με ιδιαχθές έγκλημα. Στο ερώτημα τι ακριβώς... Για ποιο λόγο ακριβώς η μπήκε, σκότωσε, έκανε, έρανε τα λοιπά. Η αιτία που έχει ακουστεί είναι ότι κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες μπήκαν στο ε, Αλαξά, όπως λέγεται αυτό το συγκεκριμένο το τέμενος και κάποιους τους ψάξανε γιατί είχαν πάνω τους εκρηκτικά και εκεί πάλι είναι μια, ε, πώς το λένε, μια πράξη την οποία την καταδικάζω, δηλαδή οι ιερούς ναούς μπαίνουν μέσα με εκρηκτικά, βγαίνουν έξω, σκοτώνουν κάποιους και μετά ξαναμπαίνουν πάλι εκεί πέρα μέσα γιατί υπάρχει αυτό που λέμε η ασυλία. Σαν αιτία είναι μια μπαρούφα και και γι' αυτό και χωλαίνει πάρα πολύ και κάποιοι λένε ότι το έγινε επίτηδε. Τώρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία κυρίε και κύριοι είναι να ψάξουμε λίγο γιατί σε κάτι εδάφη τα οποία οι έπικοι είναι λίγοι από το Ισραήλ, είναι 3-4 χιλιάδε. Δηλαδή, 3-4 χιλιάδε έπικοι διαλεχθήκαν να είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια δίπλα περίπου που είναι η λωρίδα τη Γάζα, στην οποία όποτε θέλουν κλείνουν νερό, ρεύμα και οτιδήποτε άλλο και που τι πρόχνουν προ την Αίγυπτο. Μια σωστή λύση την οποία ουδέποτε τη δέχτηκε και η Αίγυπτος είναι μου επιτρέπετε να ενσωματώσω στα εδάφη τη Αιγύπτου τη Λωρίδα τη Γάζα και ό,τι είναι μεταξύ, γιατί δεν νοιάζει ακριβώ με τα σύνορα, και από εκεί και πέρα εσεί με ασχοληθείτε καθόλου. Και θα τα βρω εγώ με την Παλαιστίνη να κάνουμε κράτο, δηλαδή να δώσει καμιά και κάποια κράτη από τη Χερσόνησο του Συνά και το καθεξή. Αυτό όμω δεν το έκανε καμία κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΣΙ, ούτε τίποτα άλλο. Σα εφιστώ την προσοχή ότι όλοι λένε ότι κάποια στιγμή ε, πιθανόν να γίνει και πραξικόπημα στην Αίγυπτο, το οποίο θα είναι. Σουδανοκρατούμενο, δηλαδή πιεζόμενο και Αιθιοπιοκρατούμενο με του κόπτες μονοφυσίτε χριστιανού που υπάρχουν στην Αιθιοπία, στην Αίγυπτο και στο Σουδάν. Έτσι. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ε, σαν αιτία θα είναι το νερό, ο νείλο. Αλλά πιθανόν δεν του αρέσει αυτέ οι κολεργίε που έκανε ο Σύση και ο προ, προ κατοχός του. Δηλαδή, πριν από το Σύση ήταν ο Μουμπάρα και πριν από το Μουμπάρα ήταν ο Σαντάτ. Έτσι. Ε, ο Άσαντ και λέω ο Σαντάτ, όχι, ο Σαντάτ και λέω ο Άσαντ, ναι, ο Σαντάτ, τον οποίο τον φάγα στην εκτέλεση, στην παρέλαση. Λοιπόν, αυτό ήθελε, δηλαδή, τον το φάγανε επειδή έκανε κολεργές με το, με το Ισραήλ. Ε, από εκεί και πέρα, ας μας δώσουν και αυτοί ένα βήμα, γιατί δίνουν δισεκατομμύρια παντού, όλες οι αραβικές χώρες, αλλά τα 2,5 εκατομμύρια των Παλαιστινίων στη Γάζα περνάνε άσχημα και υπάρχουν και οι λεγόμενοι μαχητέ, οι οποίοι μαχητέ είναι παντού, σε όλο τον κόσμο και οι οποίοι σκοπό έχουν το jihad. Εδώ στην Ελλάδα τι τελευταιε μερες ημέρε έχουν συλληφθεί, εσεί έχετε ακούσει 4-5. Ε, τι κάνουμε καλά, είμαστε κλιμάκιο τη CIA, εδώ εκεί στο, στο ψυρί και τα νομιζω Νομίζω ότι είναι πάνω από 50-60 αυτοί που έχουν συλληφθεί, οι οποίοι στα πύρινα κήρυγματά του την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή λένε τζιχάντ εναντίον των αντιχρήστων, των αθέων μάλλον και λέω των αντιχρήστων, στο οποίο συμπεριλαμβάνουν και του Ιουδαίου, οι οποίοι Ιουδαίοι είναι αλόθρισκοι, είναι άθρισκοι σε σχέση με το μουσουλμανισμό. Λοιπόν, άρα, ένα κομμάτι είναι γιατί τα μουσουλμανικά κράτη δεν βοηθάνε την Παλαιστίνη. Μα αυτοί θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη για να γίνει το σχέδιο του Ριχάρδου για το Γιουραράμπια. Κρατήστε λίγο μια υποσημειωσούλα, παπ, πα, τι κάνουμε εδώ πέρα μέσα, όσο αφορά λίγο την Ελλάδα. Το άλλο το κομμάτι είναι αυτό που λέμε ότι θέλουν να κάνουν ένα πορθμό, όπως είναι ο πορθμός του Σουέζ, ε, Σουέζ, ανάποδα Ζέους, Δίας δηλαδή, ε, και τα, λεπά και τα λεπά, το οποίο αυτό δίνει χρήμα στην Αίγυπτο τρελό. Αυτό ήταν γάλλο-αγγλικό, κάποια στιγμή έγινε με τον Άσερ, η ιδιωτικοποίηση του, της διόρυγας, του ΣΟΕΣ και μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν κλειστό γιατί γίνονταν εκατέ, εκατέρωθεν επιχειρήσεις προσπάθησαν οι μεικτά Άγγλοι και Γάλλοι να το διατηρήσουν του ε, τους τσακίσαν οι Αιγύπτιοι, γιατί προφανώς όταν έχεις 100 εκατομμύρια κόσμο με 5-10 στρατιώτες δεν μπορείς να τα αποφύγεις και εν πάση περιπτώσει τώρα αυτή τη στιγμή έχει ενσωματωθεί στην Αίγυπτο, όπω έτσι προσπαθεί να ενσωματωθεί και η διόρυγα του Παναμά στον Παναμά. Ε, μέχρι το 1959-60 ήταν Canal Zone, Μετέπειτα τώρα το έχει ενσωματώσει, αλλά η Αμερική παίρνει ακόμα ω δάνεια από την κατασκευή που έγινε για τη διόρυγα του, του Πάναμα. Και όλοι λένε ότι οι Ισραηλίτε θα κάνουν. Ε, θέλουν να κάνουν. Γιατί υπάρχει μια διχάλα που υπάρχει. Ε, ένα σημείο το οποίο μετέπειτα θα πάει παράλληλα με τα σύνορα τη Αιγύπτου και διακόπτει και κόβει ακριβώ στη μέση τη λωρίδα τη Γάζας ώστε να βγαίνουν τα καράβια εκεί και να αποφύγουν να βγαίνουν από την Αίγυπτο πιο μεγάλο, πιο πλατή, πιο στρωτό, πιο ασφαλές. Άρα θα μοιράζονται στην καλύτερη περίπτωση, θα μοιράζονται και τα χρήματα. Δηλαδή αν παίρνει ξέρω, 20 δισεκατομμύρια το χρόνο η Αίγυπτος από το Σουέζ, θα παίρνει και τα 10 δισεκατομμύρια το Ισραήλ, που 10 δισεκατομμύρια είναι ένα σοβαρό ποσό, είναι ένα σταθερό ποσό. Αν το έχει για 30 χρόνια, έχει 300 δισεκατομμύρια, τα οποία αναπτύσσουν μια χώρα πάρα πολύ. Κάπου τόσο ήταν το χρέος και λίγο λιγότερο προτού ο Τσίπς κάνει τα περίεργά του και η χώρα, αν τα έχει τα 300 δισεκατομμύρια, θα είχαμε στρώσει, θα είχαμε πάει και μπροστά. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι ένα γεωστρατηγικό το οποίο για να και λένε: Κοίταξε να δει, να του πετάξουμε από τη λωρίδα τη Γάζα, να του πάμε στι ε, μουσουλμανικές μουσουλμανικέ χώρε, να μείνει το έδαφο αυτό πάλι στο Ισραήλ, με του έπικου να γίνει η διόρυγα, να δουλέψουν και πάρα πολύ. Έχει χαμηλό ποσοστό ανεργία οι Ισραηλίτε, να δουλέψουν εκεί πέρα μέσα και να είμαστε μια ασφαλή χώρα η οποία θα έχει λυθεί και το Παλαιστινιακό. Λοιπόν, κάπου εδώ σα έχω λίγο το, αστερίσκο. Το φέρνω πάρει πίσω το αστερίσκο. Το, το έζησα να υπάρχει πρόβλημα. Τι σα έλεγα τόσο καιρό ότι οι μουσουλμανικέ χώρε κοιτάνε εδώ, κοιτάνε εκεί. Πώ είναι ο Τραβόλτα στην ταινία που κάνει το πάνω Fiction που κοιτάει από εδώ και από εκεί. Αλλά λεφτά δεν δίνουν για του Παλαιστίνιου. Λεφτά δεν δίνω, λίρα δεν δίνω, δολάρια δεν δίνω. Και του γουστάρουν εκεί να είναι στο υπογάστριο του, του, Ισραήλ και να τσιγκλάει τι ΗΠΑ. Το άλλο κομμάτι, κυρίε και κύριοι, είναι ότι του το, το, το αφήνουν εκεί, ούτω ώστε η διεθνή κοινότητα, Ξέρετε, όπως όπω κλέγαμε για το, την έκρηξη των ακτίνων Γ πριν από ένα χρόνο, ένα μήνα και κάτι μέρε τα λοιπά. Γυρνάει και λέει: Πρέπει να σώσουμε τα παιδάκια. Και αν δείτε, οι φωτογραφίε που δείχνουν είναι μόνο με παιδιά και γυναίκε. Ε, Α πούμε, στο, μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία δεν δείχνουν τίποτα. Μεταξύ όμω, ή ό,τι έχει δείξει είναι από κάτι νοσοκομεία, έχουν τσεπώσει κάτι πράγματα, έχουν σκοτωθεί κάτι παιδιά. Μεταξύ όμω Ισραηλιτών και Παλαιστινίων, ό,τι δείχνουν τα παιδιά, παιδιά και γυναίκες. Και πράγματι υπάρχουν 11.500 νεκροί. Δεν το αφιζητεί κανένα σε αυτό το πράγμα. Όπω και υπάρχουν και νεκροί σίγουρα και στου Ισραηλίτε. Εκεί πέρα κάτω στι τοέ γίνεται ο το χαμό. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, κυρίε και κύριοι. Ριχάρδο Καλέργη, ελληνική καταγωγή από την οικογένεια Καλέργη. Έχει γράψει το Γιουραράμπια μεταξύ του Μεσοπολέμου και λέει: Η λύση θα είναι να ενωθεί ε, συνοπτικά. Σα το λέω έτσι: Η Ευρώπη με την Αραβία, όπω το λέμε έτσι. Η Αραβία πιάνει τι υπερσαχάριε χώρε τη Αφρική, δηλαδή από το Γιβραλτάρ μέχρι και την ε, Λίβανο και οτιδήποτε άλλο και από εκεί και πέρα όλες τις, ε, τις ε, Χερσονήσου πιάνει και Πακιστάν, πιάνει και Αφγανιστάν όλα αυτοί τους θεωρεί Άραβες οι οποίοι οι Άραβες αυτοί πρέπει να μετακινηθούν ή τουλάχιστον να έχουν ζωτική σημασία και, ε, να μπουν στο ευρωπαϊκό έδαφος στο οποίο εμείς θα το παίξουμε λίγο σαν χαράρι και κλάου σκουάμπ και θα είμαστε αραχτοί και θα δουλεύουν αυτοί το μοντέλο αυτό δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε και στην Ελλάδα με τους Αλβανούς. Δεν το λέω υποτιμητικά. Φέραμε εδώ πέρα του Αλβανού. Οι Αλβανοί δουλεύουν. Δουλεύουν και κάνουν τι εργασίε που εμεί δεν κάνουμε. Και εμεί γίναμε ντάλ. Γίναμε σιβαρίτε. Ψάξτε λίγο την πόλη Σίβαρη. Τι σημαίνει έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ψάξαν και άλλε περιοχέ. Το, αυτό το δυναμικό δεν ήταν τόσο καλό και άρχισαν και φέρνανε του Άραβε από πολλέ χώρε. Μαρόκο, Αλγερία. Το, το Βέλγιο έχει τρελά προβλήματα. Η Γαλλία έχει τρελά προβλήματα. Αλλά η Γαλλία του είχε απικίε. Το Βέλγιο, το Μαρόκο και την Τινησία δεν τα είχε ποτέ. Αλλά έχει φέρει το 1 2, 5, 10 εκατομμύριο, 2-5-10 εκατομμύρια από το Κονγκό, από το Ροάντα Ουρούντι, από τον Μπουρούντι, όλα αυτά. Μπουρούντι, όπω το ξέρετε. Η Γαλλία έχει αυτά του Ασελ, Μάλι, Μπουργκίνα, Φάσο, Νίγηρα, Γκαμπόν, κ.κ.κ. Και, 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 και Έρχονται και πέρα μέσα, πιάνουν τι καλύτερε δουλειέ. Έγινε και αυτό με την Ουκρανία, όπου φύγανε 1-2-3 εκατομμύρια Ουκρανοί. Στην κεντρική Ευρώπη έχουν πάρει ό,τι έχει σχέση με πληροφορική στην Ελλάδα, ό,τι έχει σχέση με Massage και με. Ναι, μην το κάνετε πλάκα. Έχει γεμίσει η περιοχή. Και κάποια στιγμή αρχίζει ένα fake news. Να δείτε λίγο σήμερα πόσο πολύ λέω για τα fake news. Το fake news αυτό τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει πρώτα με το fake news εντό εισαγωγικών με τι επιπτώσει του GRB μετά από ένα χρόνο, ένα μήνα και πέντε μέρε. Μετά μα λένε για το Βόρειο Σέλες, το οποίο είναι κόκκινο σε εμά, Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Ε, με τον Αραμπί και τέτοια πράγματα, αλλά μετά σπάνια δεν γίνεται. Ο Καλιάνο λέει ότι δεν γίνεται. Μετά μα λένε ότι πρώτη φορά στα χρονικά είναι double red spring uh, lighting, α πούμε, κεραυνή αυτά πάνω από το Αιγαίο, ιονίζεται η ατμόσφαιρα, ούτω καθεξή. Μετά το ένα μετά το άλλο, κάποια στιγμή, ενώ το σχέδιο του Καλέργη λέει, κάποια στιγμή θα μπει το δυναμικό και κάποια στιγμή θα γίνει κατάληψη τη Ευρώπη από του Άραβε ουσιαστικά. Μαζεύουν και γεννάνε 7 παιδιά όταν εμεί για να είμαι μισό παιδί. Υπάρχουν γνωστά τα βίντεο που τα έχετε δει όλοι στη Δανία που λέει: Περίμενε 20 χρόνια, θα έχουν γεννήσει και τα παιδιά μου και τα παιδιά μου και σε ένα ακόμα τίποτα και θα σα φάμε ζωντανού. Και εκεί το έχουν πάρει χαμπάρι. Στη Σουηδία βγήκε ο στρατό. Κάποια στιγμή θα το δείτε ότι θα γίνει παντού αυτό το πράγμα. Θα είναι ο πρώτο ευρωπαϊκό-αραβικό πόλεμο με απεριόριστε ε, πώς το λένε, ε, απώλειε. Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν έδιωξε όλου του Αφγανού, 2,7 εκατομμύρια Αφγανού την 1η Νοεμβρίου γιατί ήταν πάρα πολύ παράνομη χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Εδώ θα μας κάνουν τα μικιό, θα λένε δεν τρέπεστε, διώχνετε, κάνετε ράντε κτλ. τα λοιπά. Τα μικιό για τους ανθρώπους που πεινάνε και στο βόλο πάνω δεν έχει πει κανένα. Τα μικιό, τα μικιό, έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Πριν από χρόνια έχει γίνει η Μέτακον. Η Μέτακον είναι μια ε, εκδήλωση η οποία είχε γίνει από την κοινότητα του μεταφυσικού ε, και είχε γίνει στο θέατρο αυτό το θέμα τώρα που το θέατρο στην οδό Λέσβου δηλαδή ουσιαστικά ε, περίπου στα 200 μέτρα από εδώ πέρα εμένα είναι τρέμα Λέσβου στρίβει πίθωνο στο σπίτι άρα κατεβαίνεις να αρκεί σου πίθωνος Λέσβου την κατεβαίνεις μέχρι την Πατησίων στα πρώτα 30 μέτρα που στρίβεις Γιατί Λέσβου υπάρχει το θέατρο αυτό δεν θέμα τώρα λέμε ε. Πώ λέγεται το. Νομίζω το έχει ο κύριο Φίλιππο Κουτσιάφτη το, το, συγκεκριμένο το θέατρο με, που είναι πατρεμένο με την κυρία Ιμπροχώρη. Ε, ο γνωστό ιατροδικαστή με τη γνωστή ηθοποιό. Και γίνεται η κοινότητα, η, τα 10 χρόνια κοινότητα του μεταφυσικού το 2012. Το 2022 δεν κάνει καμία εκδήλωση από ό,τι ξέρω. Τότε τουλάχιστον ήμουν να υποτίθεται και φίλο με την κοινότητα του μεταφυσικού. Οπότε δεν κατάλαβα Τέλο πάντων, μπέσπερ αυτό είναι άλλα πράγματα. Έχω μια ομιλία. Η ομιλία αυτή παίζει, την έχω, δεν την έχω σηκώσει τώρα αυτή τη στιγμή στο, στο κανάλι του τρέχων. Η οποία του λέω λίγο για τα οικονομικά για κάποια στιγμή και του λέω: Κοιτάξτε, αν δεν πρόκειται ποτέ, ποτέ όμω, έτσι, όπου θέλετε τον τόνο, ποτέ και ποτέ, η Ελλάδα να πεταχτεί εκτό ευρώ. Θυμάστε που μα λέγανε οι, ότι θα πεταχτούν και αυτά και ο βαρουφάκι και έτσι και τελπά. Ποτέ. Ποτέ. Ντομάτα, αλαγκαδά, το πολετέ και να πεταχτεί η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο είναι το ευρώ και όσο χρωστάμε, ποτέ. Διότι αν γυρίσουμε σε δραχμή, κόβουμε ό,τι γουστάρουν. Θα δείτε πώ συνδέονται όλα αυτά με το Ισραήλ, το, την Παλαιστίνη και ίσω και με τι ακτίνε έτσι. Που μα έχουν. Ε, η Γ ξέρετε μα έχουν κάνει έτσι. Δεν το λέω γιατί μπορεί να φάω strike. Λοιπόν, σε ίση τελειώνει πάντω. Και ξεκινάει με Γ. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξή, ότι κάποια στιγμή είχαμε και το βαρουφάκι, τι βλακίε, τα αγάπη μου έκλεισαν τι τράπεζε, τι ωραία, τι καλά, το Πήρα κάτι σε το φωνάκι μέσα, λε και άκουγε τσόντα μέσα και το έβγαζε μετά. Έκανε να που όλου του υπουργού. Να η μάιν, κλάιν, μάιν, παπαράνι. Και κάποια στιγμή του λέω: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση ντομάτα, αλλά καλά ντομάτα, και οτιδήποτε άλλο. Η Ελλάδα να πεταχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν γυρίσει αδραχμή, θα εκτυπώνει ό,τι θέλει, με ό,τι ισοτιμία θέλει και θα ξεπληρώνει τα χρέη. Αυτά που έκανε ο Παπανδρέου. Λοιπόν, προτού τα, ολοκληρωμένα, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Κάποια στιγμή λοιπόν Θυμάστε που μα έλεγε αυτό που ήταν στο καροτσάκι, ο Ανάπηρο, η άλλη, η Μέρκελ, ο φτώ, τα λοιπά. Πεθάνετε, ρε! Πεθάνετε. Ήταν φοβερή στιγμή. Είχε μια γυναίκα καγκελάριο, είχε έναν αντιπρόεδρο οικονομικών, έναν ο οποίο τον είχαν πυροβολήσει και ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι, άρα θεωρείται αμαία. Και είχε υπουργό εξωτερικών, ή, νομίζω, ένα Βιετναμέζο. Αν αυτά τα συνειδητοποιούσε ο Χίτλερ εκείνη τη στιγμή, θα γίνανε και 7 ζούρε γύρω από τον εαυτό του. Διότι υποτίθεται ότι αυτή είναι η εξέλιξη του γερμανικού λαού να έχει ένα Βιετναμέζο υπουργό εξωτερικών, έχει, να έχει μια Μέρκελ η οποία Μέρκελ ήταν καθαρά η γερμανική μασονία και εντάξει για τον πώς λεγόταν ο άλλος στο αναπηρικό καροτσάκι αυτό ήταν τον είχαν πυροβολήσει πάρα πολύ γιατί η ηρωνικότητά του είχε φτάσει σε επίστευτα επίπεδα. Αν δεν τον είχαν πυροβολήσει, αυτό θα ήταν για πολλά χρόνια ο καγκελάριο τη Γερμανία. Τέλο πάντων, πα περιπτώσει. αναφέρω την κοινότητα του μεταφυσικού. Γιατί του είπα, δηλαδή, άλλοι συζητάγανε, ήταν ο σκορμένο ο Μινά ο Παϊπέτη, ο Στέφανο ο Παϊπέτη, είπε διάφορα πράγματα. Εγώ του είπα λίγο για τα μεταφυσικά, του οικονομικού αυτού απαταιωνίστικου σχεδίου, ούτω ώστε η Ελλάδα να στραγγαλιστεί, διότι υπήρχαν πάνω χρεόγραφα τη Ελλάδα, όλε οι γερμανικέ, γαλλικέ τράπεζε και θα πτωχεύανε και το ευρώ θα κόστιζε ένα φράγκο η βιολέτα, τσίγκο ρελέτα, τσίγκο ρελέτα, Κάποια στιγμή έχει γίνει μια μεγάλη αναβάθμιση, είναι αυτό που λέμε: Έχουμε στην παρέα μα και ένα μαλάκα, αλλά δεν το λέμε. Ο μαλάκα με τον νεκρό έχουν τι ίδιε ιδιότητε. Οι άλλοι γύρω του και αυτό δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο κλαίνε γύρω του. Λοιπόν, ο μαλάκα σε αυτή την υπόθεση, κυρίε και κύριοι, το ρόλο του Μαλάκα το παίζει ο Πρωθυπουργό της Ελλάδα, ο Κυριάκος Μεσοτάκη, ο οποίο τον είχαν χθε σε ένα τραπέζι και πέρα παίρνουν κάτι ρωτώντα τα λοιπά και μετά τρώνε κάτι λουκάνικα, κάτι αυτό, hot dog και αυτά. Και τον θεωρούσε ο, 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 ο Μπαζόπραγμα, ο δηλαδή, ο, ο τυροκροκέτο, ο, ο πιτσαπριδουλέισον, ότι επειδή είναι στο ίδιο το τραπέζι, α πούμε τα λοιπά, κάτι τρέχει στα γεφτέρια. κλάι μάιν, παπαράιν. Είμαστε η χώρα που βγάζουμε λάδι και πουλιέται το λάδι 16,85 το λίτρο, και στην Ελβετία που η πλησιέστερη ελιά είναι στην Ιταλία, πουλιέται το, το λάδι 13,85 Δηλαδή και οι Ελβετοί που παίρνουν 5.000 ευρώ το μήνα, μην ακούσετε 2.000, στη Ζυρίχη με 2.000 πα και να μην πω τώρα τι κάνει να στα αυτόματα ε, στι ε, βρύσεις, να μην πληρώνει το νερό. Για να μείνει ανάμεσα στη Ζυρίχη θέλει 4.000 με 5.000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και εκεί που έχει αγοραστική δύναμη τρομερή. Ε, το λάδι κάνει 30% πιο κάτω από ό,τι κάνει στην Ελλάδα που το παράγουμε εμείς που έχει ο Μίτσος ξέρω εγώ τρία ντεπόζιτα από πέση γεμάτα με μούργα και όχι λάδι και το πουλάει 14 15 ευρώ ε, το, το, λίτρο λοιπόν αυτό τώρα ο Γκιος Μεν πιστεύει ότι εμείς επειδή είμαστε στο ίδιο τραπέζι τώρα η Ελλάδα θα κόψει και δικό του νόμισμα το παπάρα. Ένα παπάρα, δύο παπάρα και ούτω καθεξή. Με έμβλημα να με την κουκουβάγια, μάλλον τον μπούφο. Λοιπόν, τώρα τον καλοπιάνουν εκεί πέρα μέσα και αρχίζουν και του λένε κάτι πράγματα, Ακούστε τώρα, παιδιά, κρατιέστε, είναι 41 λεπτό τη εκπομπή. Αν έχετε κάτι για φαγητό στο στόμα και αυτά, απομακρύνετε το. Άμπε αλέ. Ή, 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 Ή. Λοιπόν, του λένε, ήταν λάθο. Πώ το λέει το τραγούδι, ήταν ναι. λάθο. Λοιπόν, ήταν λάθο που θέλαμε να διώξουμε την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπα, 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 μ, μ, ε. διότι ε, απέδειξε η Ελλάδα από το 2010 και πέρα από το λεφτά υπάρχουν και τέο μετά, ότι είμαστε ο μεγαλύτερος αυνανιστικός λαός στον κόσμο. Και άντρες και γυναίκες. Έτσι. Με, με μοτέρ τριών χιλιάδων στροφών. Μπαπαμπούπα. Πώς έκανε ο, ο, στην ταινία που του, είχαν ρίξει το πετρέλαιο στο, στην πηγή και νόμιζε πως είχε πετρέλαιο και έλεγε μπαπαμπούπα. Μπα ε, αυτό. Λοιπόν, και του λένε μπράβο στο χαρακτήριο και έχετε ανάπτυξη. Τώρα ακούω λέει ανάπτυξη 2,5% πω. Βγείτε στου δρόμου, παιδιά. Μην φοράτε κιλοτάκια και μποξαράκια. Βγείτε γυμνή στου δρόμου. 2,5% ανάπτυξη. Δηλαδή αυξήσανε τώρα το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα για του ανθρώπου άνω των 60 χρονών, 70 χρονών που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και λέει από 200 αυξάνεται 2,5% και πάει 205. Με 5 ευρώ. Δηλαδή με 5 ευρώ, παιδιά, θα βγούμε στου δρόμου. Αυτά είναι ντροπή πράγματα. Γι' αυτό και βγαίνουν ε, πάρα πολλά αυτό που λέει κεράστε ένα καφεδάκι, κεράστε ένα καφεδάκι να δείτε κάτι αυτό τα λοιπά. Και αυτό είναι μια εκολαπτώμενη πορνεία. Κεράστε ένα καφεδάκι και εμένα, έτσι, ξέ, ξέ, ξέρετε πώς το λέω. Λοιπόν, του φουσκώνουν τα μυαλά είναι σαν το, το ποιητή το φανφάρα. Έτσι που λέει κοκκορικό -κο -κο» και τα λοιπά. Και το μυαλό μου πιο χαζό και αυτά και τα λοιπά. Ε, ε, μου. Και του λένε η Ελλάδα, ανάπτυξη. Σε 10 χρόνια με 2,5% ανάπτυξη θα έχει 25% ανάπτυξη. Όταν οι άλλε χώρε μα έχουν επιδείξει και μα έχουν πάει 100% κάτω. Έχουμε το, μεγαλύτερο, το τρίτο μεγαλύτερο χρέο στον κόσμο. Έχουμε 400 δισεκατομμύρια χρέο. Το οποίο έπρεπε να έχει γίνει haircut με το π και είναι φοβερό. Έχουμε κάνει haircut και βγήκε μεγαλύτερο το χρέο. Και εφόσον θα έχουμε πλεονάσματα, πολύ ωραία! Μηδενίζει το χρέο, έχουμε πλεονάσματα και τράβα από ό,τι πλεονάσμα υπάρχει από τον από το προπολογισμό, τράβα και εδώ στα 1,5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτω άλλω για το ευρώ είναι. Αλλά μετά το ευρώ θα πάει 1,5 ευρώ. Ε, μάλλον ένα, δολάριο, ε, ένα ευρώ, 1,5 δολάριο. Και όχι ένα, 1,07. Θα ακριβίνει το ευρώ και δεν θα έχουμε εξαγωγέ. Πώ να έχει εξαγωγέ όταν σου κοντοί οι Άραβε και σου δουλεύουν πριν παρά και τα πουλά 20 φορέ πιο πάνω στην Αμερική που έχει του Μεξικανού αντίστοιχα. Λοιπόν, Προσέξτε να δείτε πώ είδε αυτό το πράγμα. Αφού μα φουσκώνουν με λόγια, αφού αύριο βγαίνουμε για δεκαετέ ομόλογο, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μπει πλέον στη διαδικασία όπω είναι το, το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο χρωστάει 8,63 και οι κάτοικοι του είναι νομίζω 260.000, κάτι τέτοιο. Η Πελοπόννο είναι πιο μεγάλη και σε έκταση και σε πληθυσμό από το Λουξεμβούργο και χρωστάει 8,63. Τρει κυρίε και κυρίες. Αλλά Βγαίνει στου αγορέ, 500 δισεκατομμύρια, 500 δισεκατομμύρια. Ποιο θα αμφισβητήσει το χρεολύσιο, ε, του, του Λουξεμβούργου. Μια χαρά σου λέει, Εγώ θα το πληρώσω οπωσδήποτε. Παίρνει, παίρνει, 8,6 και ούτω καθεξή. Και αφού μα έχουν πει όλα αυτά, ο άνθρωπο αυτό ο οποίο έχει, ακούστε λίγο σα παρακαλώ πάρα πολύ, ε, και μην χάρετε κάποιοι που είστε ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο, ακούστε λίγο το, το αφάν που έχει, α πούμε, σαν υπουργού. Έχει τον ε, Κικίλια να με, ε, για, προ... για, υπουργό και κολαπτόμενο δελφίνο. Αυτό που άμα του λένε κάτι στραβό, πλακώνει στο ξύλο το, τον άλλον. Το, Πώ το λένε το. Αχ, το παλιό δημοσιογράφο του, του Sky που ήταν για ένα φεγγάρι και βουλευτή. Λοιπόν, έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη που είπε: Τι σα νοιάζει σα εξεταστική λέει. Χεστήκατε για την εξεταστική για τα τέμπη. Που τα σκυλιά τρέχουν μέσα στα βαγόνια και πιάνουν τα κόκαλα και τι άρκε που υπάρχουν ακόμα και τώρα. Θυμάστε πώ τα έλεγα αυτά. Αλλά έστει ο θαλμό στα πάνθωρα, έτσι. Κύριε Αγοραστέ, καλημέρα και με τον νόμο. Είδα κάποιο παλικάρι και αυτό το κύριε Βασιλική και με τον νόμο και το έκανε TikTok κτλ. Εντάξει, εν την μου επιτρέπω, επιτρέπω και να. με δείρετε. Όχι αυτά όμω. Κατεβάστε αυτά τα πράγματα. Γιατί κάνω κλέι μου του άλλου και είναι κρίμα να σα κατέβει το κανάλι έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξή. Έχει. Ποιο είναι ο υπουργό ναυτιλία, ξέρετε. Υποτίθεται ότι είμαστε η πιο ναυτιλευμένη χώρα στον κόσμο. Ποιο είναι ο υπουργό ναυτιλία, γράψτε μου εδώ πέρα μέσα. Ούτε και εγώ το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να το γκουγκλάρω, έτσι. Λοιπόν, είναι. Δηλαδή, έχουμε την Όλγα Κεφαλογιάννη, έχουμε τη Μεδόνη Σταθερή, Τσιμεντόνη, ε, Καδρόνη και οτιδήποτε άλλο. Και αυτοί, αυτός ο άνθρωπο πήγαν και τώρα το βάλαν στη Γερμανία στο Βερολίνο σε ένα τραπέζι. Έφαγε τα λουκάνικα εκεί πέρα μέσα, έκανε τα περίεργα αυτά τα. και του λένε είσαι καλό. Και κατ' είναι και η Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό βέβαια έχει καταφέρει το εξή. Με έναν πουθενά Πουθενά, όταν λέμε πουθενά, πουθενά. Είπα σήμερα στην εκπομπή της, που γυρίσαμε την Ατάσα Κριτικού, την οποία θα τη δείτε την Πέμπτη Σμία το βράδυ, που ασχολείται με τα fake news και, και, όχι μόνο, ότι το μεγαλύτερο fake news που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ο Κασελάκη. Δεν είναι πολιτική εκπομπή, αλλά θα, πρέπει να την ακούσετε. Και διαβάζω σήμερα του Πάνου Κοκκινόπουλου, του γνωστού σκηνοθέτη που γυρίσει τη δέκατη εντολή και οτιδήποτε άλλο και τον κόκκινο κύκλο, ότι δεν πιστεύω ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο ο Στέφανο Κασελάκη. Μέσα σε άκρε δεν την έχω διαβάσει όλη την συνέντευξη του κ. Κοκκινόπουλου, αλλά ταιριάζει. Εγώ νομίζω είναι το μεγαλύτερο fake news που υπάρχει. Ο οποίο ο άνθρωπο αυτό, ό,τι σα έλεγα προτού γίνουν οι εκλογέ, ότι ήρθε για να το δείξει το, το ΣΥΡΙΖΑ και την, γενικώ την αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντιπολίτευση, τίποτα καθόλου. Και ο Γκουρλομάτη τρέχει με το 41%. Και μην αναρωτηθείτε γιατί, γιατί έτσι να αναρωτηθείτε γιατί κάποια στιγμή ήταν δήμαρχος Αθηναίων Καμίνης, γιατί ήταν δήμαρχο Θεσσαλονίκη ο Μπουτάρη, και γιατί ήταν δήμαρχο Αθήνα ο Μπακογιάννη, ο οποίο όποτε έκανε ανακοινώση για το διάδρομο, αυτό το πεζόδρομο και αυτά τα λοιπά, μα έφευγε το, το μυαλό. Δηλαδή μα έλεγε ότι ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα κάνει 500 ευρώ. Να βγάλουν και μια δουλειά και οι Έτσι. Δόξα τω Θεώ, ξέρουμε και το πόσο κάνουν και ουασυχτιονία και παπαραγωχτονία και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό του φουσκώντα τα μυαλά σου λέει μπήκε τώρα στο κλαμπ πρέπει να εμεί σε βοηθήσαμε οι Ευρωπαίοι. Λέω, ο Μητσοτάκης, ναι, ε, θα κάνεις και μια άλλη μαλακία. Ποια μαλακία είναι αυτή. Είναι αυτό που σας έλεγα εγώ, και που κάποιοι με αφισβητήσανε, που ήδη ξεκινάει. Εγώ σας είπα ότι θα φύγουν όλοι οι Παλαιστίνοι και θα φύγουν από εκεί και θα έρθουν στην Ελλάδα. Εσείς δεν με ακούτε. Και ήδη ξεκινάει το... Δηλαδή, ο Στέφανος ο Χίος σου λέει, το πιο κασταμονίτης. Άσε, με το πω πιο τόσο πω, από 100.000. Ναι. Αυτά παιδιά. Οι πρώτε 100.000 θα περάσουμε με ένα διάδρομο στην Ελλάδα. Μετά θα φτιαχτούν ωραία εδάφη και μετά θα πούνε άντε και τους άλλους, α ανάγκη, α ο αδερφός μου ο ε, είναι στην Κρήτη να πάω και εγώ τα λοιπά και ξαφνικά θα δείτε στην Κρήτη 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, οι οποίοι δεν είναι όλοι τους χριστιανοί, είναι μουσουλμάνοι. Και ρωτώ φίλοι κριτικοί, γιατί δώσανε, θα δώσουν και τα 300 εκατομμύρια παραπάνω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Τάχαλη για την αναβάθμιση των αεροδρομίων της Κρήτης. Με 30 εκατομμύρια φτιάχνουν το καστέλι. Με 30 εκατομμύρια, έτσι. Α το πάρει και Τρακάτ τώρα να με, με 40 εκατομμύρια του Μπαενάκη, ποιο την έχει αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα κυρίε και κύριοι. Το ερώτημα είναι ω εξή. Γιατί κάποιοι βγάζουν και λένε ότι ετοιμάζονται οι Τούρκοι για απόβαση, αυτά τα λοιπά. Από εδώ, από εκεί τα λοιπά. Οι Παλαιστίνοι μα έχουν φτύσει. Ο Αμπά έχει κάνει κολεριά με την Τουρκία για κοινή ΑΟΣ. Οι Κύπροι, οι φίλοι μου, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Οι Παλαιστίνοι που έχετε έχουν συμφωνήσει με του Τούρκου που μπήκαν στο 38% του νησιού που σας πηδήξαν τις μάνες τους πατεράδες και τα παιδιά, που σας ξεκυλιάσανε εκεί στην Αγριά και στο Ψάρι και όλα αυτά, και στα διάφορα μέρη, εκεί που στην Αμόχωστον, που τώρα θα δείτε και μια σειρά που θα παίξει νομίζω στο Μέγκα το, το, Φαμαγκούστα, και κακό είναι Φαμαγκούστα, Αμόχωστο είναι. Τρία ανώματα έχει, έχει βαρώσει, αμόχωστο και Φαμαγκούστα, έτσι. Γιατί Φαμαγκούστα, Φαμαγκούστα ήταν με τον Μπραγκαντίνο. Αμόχωστο, το 1974 ήταν αμόχωστος και αν δεν σκοτώνανε ε, με πολύ πούστικο τρόπο τον στρατηγό Χατζηδάκη, η φίλη μου η Δώρα, που την, έχω, που την ξέρω προσωπικά χρόνια, είναι η κόρη του και με τη, μά, με τη φιλία, του, το, ε, με τη φιλία της τόσα χρόνια, θερμά συγχαρητήρια πάλι για τον ήρωα πατέρα σου, ο αρχηγός του πυροβολικού στην Αμόχωστο, ο οποίος διέλυσε τους Τούρκους, αλλά κάνανε κολεριά οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, και οι Τούρκοι κάνανε υποτίθεται ανακοχή και στην ανακοχή τον σκοτώσανε τον Χατζηδάκη με συντεταγμένες που δώσανε οι Αμερικάνοι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτό τώρα, αυτοί οι Τούρκοι που ετοιμάζονται να κάνουν εδώ πέρα μέσα και που οι Παλαιστίνοι και οτιδήποτε άλλο, εάν κάνουν μια απόβαση στην Ελλάδα, πε μετά από πέντε χρόνια. Προσπάθεια απόβαση δηλαδή. Αυτοί κάτω στην Κρήτη θα μείνουν αμέτωχοι. Οι άλλοι να με βγήκαν στη Ρόδο και πήγαν μέχρι το λιμάνι και πήγαν να το σταματήσουν. Και μετά, επειδή κρενιάξαν, του πήγαν στη Μαλακάσα. Του Παλαιστίνου που θα, θα είναι 2,5 εκατομμύρια, τι θα κάνετε εσεί, κριτικοί. Δηλαδή, θα έχουμε ένα πόλεμο στοιχείο και στη Μιτιλίνη με του Τούρκου και ξαφνικά 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι θα θέλουν να σπάσουν τα τείχη να βγουν στου δρόμου. Και οι κριτικοί τι θα κάνουν. Το αναλογίζετε ότι θα χουστεί στα πολυβόλα και θα σκοτώνουν κόσμο. Και μετά θα πει η διεθνή κοινότητα γενοκτονία οι Έλληνε. Ενώ το πραγματικό κομμάτι είναι η διεθνή κοινότητα η οποία στρέφει τα πισινά τη στην Ελλάδα και μα έχει εύκολου ηλικίου. Μα έχει κυρίε και κύριοι, όπω είναι σωστά η λέξη στο αγγλικό αλφάβητο, ιδιώτε. idiot, ηλίθιου. Λοιπόν, και για να το παντρεύσουμε όλο, αυτά τα αιωνισμοί τη ατμόσφαιρα και από εδώ και από εκεί κτλ. είναι μη χαλά τη μαγιά και τη μαγιά ο Ερντογάν, μέχρι να γίνουν αυτά τα πράγματα και μέχρι να μεταφερθούν οι Παλαιστίνοι στην Κρήτη, εκεί θα μα έχουν για ένα-δύο χρόνια, θα είμαστε η θεοί του κόσμου, η καλύτερη χώρα του κόσμου. Μετά θα δει τι έχει να γίνει. Και αυτή η επίσκεψη που έκανε ο Μπλίκεν, Μπλούκεν, Μπλάκεν, όπω λέγεται αυτά τα λοιπά, δεν είναι επειδή θα τσακωθεί η Τουρκία με το Ισραήλ. Πού θα τσακωθεί. Για να πάει η Τουρκία στο Ισραήλ, πρέπει να περάσει πρώτα τη Συρία και μετά το Λίβανο. μα είναι παπαράιν, έτσι λοιπόν. Απλούστατα το θέμα είναι, μην μα και κάνει καμία απόβαση στην Ελλάδα, γιατί μετέπειτα θα στραβώσουμε εμεί και εκεί μετά δεν θα έρθουν ούτε οι Παλαιστίνοι, ούτε θα βοηθηθούν οι Ισραηλίτε, ούτε τίποτα άλλο. Άρα, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά ετοιμάζονται και τα αστρολογικά, τα οποία τώρα μα λένε κάτι ας πούμε, για τα αστρόνια και για τα πρωτόνια και για αυτά κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα παίζει το χάρψα χαλάζει και ο τραυματισμένο καλλιτέχνη αναστανάζει. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στο ελλαδικό χώρο, έστω και στο νησί τη Κρήτη, θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωή των Ελλήνων που είναι ήδη υποβαθμισμένη. τα, τα λεφτά θα πηγαίνουν, αυτά τα 40-50 δισεκατομμύρια θα πάνε κατευθείαν σε αυτού και όχι σε εμά που πεινάμε. Και εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σπάσει το σκηνή, δεν θα αντέξει άλλο ο Έλληνα και το άντε θύμα, άντε ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο. Αν γυρίσει μονομιά, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Και αυτό Συνδυασμό με το Desperate People do desperate things. Οι απλεπισμένοι άνθρωποι κάνουν απολεπισμένα πράγματα. Θα είναι η αρχή του μηδενό. Το τέλο του σχέδιου του Ριχάρντου Καλέργη. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που είδατε αυτή την εκπομπή. Αν σα άρεσε η εκπομπή, κάντε ένα like. Αν είστε καινούριο στο κανάλι που είναι περίπου το 30%. Ε, περίπου 1500 με 2000 άτομα, κάντε μια γραφή. Δεν είναι κακό. Αυτή είναι η απόδοση που θέλω εγώ. Ούτε λεφτά οτιδήποτε άλλο. Πατήστε το καμπανάκι να σα το ειδοποιήσει και like για την εκπομπή. Μάγκε και μάγκε σα μπλέξαμε και δεν μα βοηθάει ούτε ο Θεό των Ελλήνων. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή τύχη. Γεια σας.